Καλάβρητα. Σφαγή Καλαβρίτων, 13 Δεκεμβρίου 1943. Είναι η πιο βαριά περίπτωση πολεμικού εγκλήματος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν έφτασαν στα Καλάβρητα οι φασίστες, κλείδωσαν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 14 στο σχολείο και διέταξαν όλους τους άνδρες από 14 και πάνω να παρουσιαστούν έξω από το χωριό. Εκεί οι Γερμανοί τους εκτέλεσαν με συνεχείς ρηπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου, κατά νεότερες εκτιμήσεις, 500 άτομα. Οι Γερμανοί στο δρόμο για τα Καλάβρητα εκτέλεσαν 143 άνδρες στα χωριά Ρογή, Κερπινή, Άνω και Κάτω Ζαχλωρού, καθώς και στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης έκαψαν περίπου 1000 σπίτια σε πάνω από 50 χωριά της περιοχής, αφού τα λαιλάτισαν, αποκομίζοντας περισσότερα από 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και περίπου 260 εκατομμύρια τότε δραχμές. Ακούμε πώς βίωσαν κάποιοι επιζώντες, άμαχος πληθυσμός, τα όσα έγιναν στις 13 Δεκεμβρίου 1943. Τους βάλαμε όλους εδώ πέρα σε αυτό το χώρο, απ' έξω είχαν στήσει το πολυβόλα δεξιά και αριστερά και κατόπιν παίρνει ο Τέρα μέσα με τα πιστόλια στα χέρια, χειρομοφίδες κρεμασμένες εγώ, και λέει έξι διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τους επηρέασουν. Έβγαινε ο τελευταίος ο παπάς με το τίμιο σταυρό στα χέρια απ' έξω στον πρόνο. Του είπε, εσύ είστε βάρβαροι, εσύ τι μου πούνε, δεν έχεις το δίκτυο, μην του λέγει πια την κερδινή που μου είπε, έχεις. Και τον εκροφάτσαν και τον σκότωσε και αυτόν μαζί με τους άλλους. Και πραγματικά φτάσαμε πάνω στον τόπο και βλέπουμε ξαφνικά να καίγεται η πόλη από άκουνο εις άκουνο. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Τένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη. Και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Και έτσι δικαιολόγησα και εγώ ότι εκτός από το μυδράλιο που βλέπαμε μόνο υπήρχε και άλλο στυλάκι γιατί χτυπήθηκα. Εδώ και πήρα τρία πλήματα μεταξύ μηνού και λεκάνης του αυτού. Με τα 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Όταν τελείωσαν την χαριστική βολή έφυγαν τραγουδώντας από τον τόπο της εκτελέσεως. Που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιπίγαδο. Δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με εμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Την τελευταία στιγμή, ένας Αυστριακός πέτυχε να ανοίξει τις πόρτες και να γλιτώσει τα γυναικόπαιδα, τα οποία αλόφρονα σπέβδουν προς το μέρος της εκτελέσεως. Μέσα σε πραγματικά τραγικές και δραματικές σκηνές που μόνο κάποιος τραγικός ποιητής της αρχαίας Ελλάδος αν βρισκόταν θα μπορούσε να το αποδώσει με λόγια. Και είναι συνεχεία τα Καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις αιστείες τους τραγουδώντας. Γιάννη καλέ, Νίκο αδερφέ, Δημήτρη καρότσε. Σερμό τα λόγο να τριγυρνά στους δρόμους και το κοιτάν στη γειτονιά και κλαίνε στο Παγκράτη ποιον να κλάψω πρώτον ναι ποιον να τραγουδήσω πρώτον ναι στο Βλόκο στη Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή.